Με λένε Μαρία Χριστοφορίδου και το θέμα είναι Χριστουγεννιάτικα έθιμα. Με λένε Χρήστο Τζιαφέρη. Εμένα Φώτη Τατάρη. Εγώ ονομάζομαι Ιορδάνη Σημενίδης. Και εγώ Τάσο Τζιβελόπουλος. Στη Βραζιλία όλοι φορούν λευκά για να διώξουν τα κακά πνεύματα και την πρώτη μέρα του χρόνου πηγαίνουν στην παραλία και πηδάνε πάνω από 7 κύματα για καλή τύχη. Στη Χιλή τρώνε μια κουταλιά φακές για μια χρονιά γεμάτη λεφτά και πολλή δουλειά και σκουπίζουν το σπίτι τους όπου μέσα προς τα έξω για να διώξουν την κακή ενέργεια. Στην Κολομβία κάνουν βότα μια άδεια βαλίτσα στη γειτονιά για να έχουν μια χρονιά γεμάτη ταξίδια. Στη Σκωτία προσπαθούν να μπουν πρώτοι στο σπίτι του γείτονα με το δεξί. Σε όσο περισσότερα σπίτια μπορεί κανείς να μπει, τόσο πιο τυχερός θα είναι. Στην Ισπανία τρώνε 12 ρόγες σταφυλιού, μια για κάθε μήνα του χρόνου. Στη Νέα Ζηλανδία χτυπάνε κατσαρόλες και κουτάλες στους δρόμους για να διώξουν τον παλιό χρόνο. Στη Ρωσία γράφουν μια ευχή σε ένα χαρτί, την καίνε και πετάνε τη στάχτη σε ένα ποτήρι γεμάτο σαμπάνια, το οποίο πρέπει να πιούνε μέχρι τις 12. Στην Αυστρία στολίζουν δέντρο που επάνω αντί για στολίδια βάζουν κεριά τα οποία τα ανάβουν ένα-ένα κάθε Κυριακή μέχρι να φτάσει 24 Δεκεμβρίου. Στη Σουηδία το μεγαλύτερο κορίτσι της οικογένειας, ντυμένο στα λευκά, πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και μοιράζει ζεστό καφέ με κουλουράκια τραγουδώντας το Σάντα Λουτσία. Στην Ιρλανδία χαρακτηριστικό είναι ότι αντί για μπότες κρεμούν τσάντες και αφήνουν ένα ποτήρι μπύρα Guinness και ένα κομμάτι κρεατόπιτα στην εξώπορτα για τον Άι Βασίλη. Τέλος, στην Ελλάδα η κάθε οικογένεια σπάει ένα ρόδι έξω από την πόρτα για καλή τύχη στη νέα χρονιά. Την ώρα της αλλαγής του χρόνου σβήνουν τα φώτα και τα ξανανάβουν για να υποδεχτούν το καινούριο χρόνο. Έξω από τα σπίτια αφήνουν ένα κόσκινο για να απασχολήσουν τους καλκάντζαρους μέχρι το πρωί ώστε να μην κάνουν ζημιές. Στα Άβδυρα, κομμοπόλη της Ξάνθης. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ορισμένες οικογένειες δεν ζυμώνουν βασιλόπιτα, αλλά ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν μια πίτα με πράσο, κυμά και μπαχαρικό κύμινο. Μέσα στην πρασόπιτα βάζουν το φλουρί. Η πίτα ψήνεται σε παραδοσιακό ταψί που ονομάζεται σινί και τα παλιότερα χρόνια σερβίρονταν πάνω σε χαμηλό τραπέζι το σορβά. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εορτασμός των Θεοφανίων στην πόλη της Δράμας, με πληθώρα εκδηλώσεων και δρόμενο. Σκοπός τους είναι η εξασφάλιση της καλοχρονιάς, δηλαδή η καλή υγεία και η πλούσια γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Τα Χριστούγεννα στην Κέρκυρα είναι μαγευτικά. Η πόλη είναι στολισμένη με χιλιάδες μικρά φωτάκια και το εορταστικό κλίμα είναι παντού. Η μέρα των Χριστουγέννων ξεκινάει για όλους τους Κερκυραίους με την πρωινή λειτουργία στην εκκλησία, μετά ακολουθεί γεύμα για όλη την οικογένεια με ψητή γαλοπούλα γεμιστή με κουκουνάρια, κάστανα και ρύζι. Επίσης προσφέρονται παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά, οι κουραμπιέδες και τα μενομακάρονα. Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, στα χωριά της Λέσβου έσφαζαν το γουρουνάκι που έτρεφαν όλη τη χρονιά και ξεχώριζαν το κρέας. Ένα μέρος θα το κατανάλωναν νοπό κατά τη διάρκεια των γιορτών, το υπόλοιπο θα το έκαναν λουκάνικα, ενώ ό,τι περίσσευε το κομμάτιαζαν, το έβαζαν σε καζάνι με λίπος και το καβούρτιζαν. Έριχναν έπειτα μπόλικο αλάτι και το συντηρούσαν μέσα σε πύληνα δοχεία με το λίπος του λόγω έλλειψης ψυγείου. Έθιμο της Υπήρου, που βασίζεται σε μια παλιά παράδοση. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν γεννήθηκε ο Χριστός και πήγαν από σκηνή να προσκυνήσουν, ήταν νύχτα σκοτεινή. Βρήκαν κάπου ένα ξηρό κουρνάρι και έκοψαν τα κλαδιά του. Πήρε ο καθένας από ένα κλαδί στο χέρι, το έβαλε φωτιά και γέμισε το σκοτεινό βουνό χαρούμενες φωτιές και τριξίματα και κράτους. Από τότε λοιπόν έχουν τη συνήθεια στα χωριά της Άρτας, όποιος πάει στο σπίτι του γείτονα, να πει τα χρόνια πολλά, καθώς και όλα τα παιδιά τα παντρεμένα που θα πάνε στο πατρικό τους, για να φιλήσουν το χέρι του πατέρα και της μάνας τους, να κρατούν ένα κλαρί πουρνάρι ή ό,τι άλλο δεντρικό μπουκέ τρίζοντες. Στον δρόμο το ανάβουν και το πηγαίνουν έτσι, αναμένα, στο πατρικό του σπίτι και γεμίζουν χαρούμενες φωτιές και κρότουν στα σκοτεινά δρομάκια του χωριού. Στα Γιάννενα δεν κρατούν ολόκληρο το πουρνάρι αναμένο στο χέρι τους, αλλά κρατούν στη χούφτα τους μια χεριά δαφνόφυλλα και πουρναρόφυλλα, που τα πετούν στο τζάκι. Μόλις μπουν και καλημερίζουν. Και όταν τα φύλλα τα ξερά πιάσουν φωτιά και αρχίσουν να τρίζουν, εύχονται. Αρνιά, κατσίκια, νύφες και γαμπρούς. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή για κάθε νοικοκύρη. Να προκόβουν τα κοπάδια του, να πληθαίνει η φαμέλια τους
να μεγαλώνουν τα κορίτσια και τα παλικάρια του, να του φέρνουν στο σπίτι νύφες και γαμπρούς, να του δώσουν εγγόνια που δεν θα αφήσουν το όνομα των πατρικών να σβήσει. Στην πόλη της Καβάλας, πολλοί κάτοικοι διατηρούν ακόμα κάποια από τα έθιμα που έφεραν μαζί τους οι προσφύγες από την Ανατολική Θράκη, όπως το σπάσιμο του ροδιού μπροστά στην είσοδο του σπιτιού για καλή τύχη, αλλά και η μεταφορά μιας πέτρας, συνήθως από το μικρότερο μέλος της οικογένειας, στο εσωτερικό του σπιτιού, για να είναι στην αίρεα το σπίτι και γερεί όλη η οικογένεια τη νέα χρονιά. Επίσης, πολλές οικογένειες μαγειρεύουν για το χριστουγεννιάτικο μεσημεριανό τραπέζι σπλήνα γεμιστή με κυμά και ρύζι με κουκουνάρια, ένα παραδοσιακό φαγητό που μαγειρευόταν κυρίως από τις νοικοκυρές στο μυριόφυτο της Ανατολικής Θράκης. Τα χριστόψωματα, κεράσματα, τα λαλάγια, το τσιγαρισμένο χοιρινό κρέας, το πάτημα της πέτρας, καθώς και τα φαγητά στην κρίνη για τις μοίρες, είναι μερικά από τα έθιμα της περίοδου των Χριστουγέννων που τηρούνται σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου και της Αιτωλοακαρνανίας. Στη Μάνη, οι οικογένειες ψήνουν στο φούρνο του σπιτιού τα χριστόψωμα, τα οποία κόβει ο οικοδεσπότης ανήμερα τα Χριστούγεννα, αφού πρώτα ευχηθεί χρόνια πολλά. Επίσης, σε πολλά σπίτια ζυμώνουν και τηγανίζουν τα μανιάτικα λαλάγια. Το αναμένο πουρνάρ, έθιμο της Ιππίου. Τέλεια, το ακούμε. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν γεννήθηκε ο Χριστός και πήγαν οι βοσκοί να προσκυνήσουν, ήταν νύχτα σκοτεινή. Βρήκαν κάπου ένα ξερό πουρνάρι και έκοψαν τα κλαδιά του. Πήρε ο καθένας από ένα κλαδί στο χέρι του, έβαλε φωτιά και γέμισε σκοτεινό βουνό χαρούμενες φωτιές και δρυξίματα και κρότους. Από τότε λοιπόν έχουν τη συνείδηση στα χωριά της Σάρκας, όποιος πάει στο σπίτι του γείτονα για να πει τα χρόνια πολλά, καθώς και όλα τα παιδιά τα παντρεμένα που θα πάνε στο πατρικό τους για να φιλήσουν το χέρι του πατέρα και της μάνας τους. Να κρατούν ένα κλαρί πουρνάρι ή ό,τι άλλο δεντρικό που καίει τρίζοντες. Στο δρόμο το ανάβουν και το πηγαίνουν σε έτσι αναμένο στο πατρικό τους. Και γεμίζουν χαρούμενες φωτιές και κρότους τα σκοτεινά δρομάκια του χωριού. Στη Μεσσηνία, και όχι μόνο, ένα από τα έθιμα είναι το σπάσιμο του ροδιού την πρωτοχρονιά μετά την επιστροφή από την εκκλησία. Ο νοικοκύρης μπαίνει πρώτο στο σπίτι με το ρόδι στο χέρι και αφού το σπάσει, ρίχνοντάς το κάτω, κάνει ευχές. Επίσης, το πρωί της πρωτοχρονιάς, όταν τα μέλη της οικογένειας βγαίνουν από το σπίτι, πατούν πάνω σε μια μεγάλη πέτρα, την οποία έχει τοποθετήσει στο κατόφλι η νοικοκυρά από την παραμονή. Στην Κορινθία, ένα από τα έθιμα είναι αυτό της ψυχοκόρης. Συγκεκριμένα, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, είναι όταν η οικογένεια επιστρέφει από την εκκλησία, η έφηβη κόρη τους υποδέχεται, κρατώντας ένα μεγάλο πιάτο με γλυκά και τα προσφέρει. Στην Ερμιόνη της Αργολίδας, οι νέοι τηρούν την παραμονή και ανήμερα των Θεοφανίων το έθιμο του «γιάλα γιάλα». Ειδικότερα, την παραμονή της γιορτής στολίζουν με φύλλα φοίνικα τις βάρκες από όπου θα βουτήξουν στη θάλασσα για να πιάσουν το σταυρό. Ανήμερα των Θεοφανίων, έχοντας φορέσει παραδοσιακές ναυτικές στολές, περνούν από τα σπίτια και δέχονται κεράσματα και ευχές, τραγουδώντας το «γιάλα γιάλα», έως την ώρα που θα πέσουν στη θάλασσα για να πιάσουν το σταυρό. Σε χωριά της Αρκαδίας, κάτοικοι τοποθετούν σε κρίνες ανήμερα της πρωτοχρονιάς διάφορα φαγητά για τις μοίρες. Εάν την επόμενη μέρα δεν τα βρουν, σημαίνει για αυτούς ότι η νέα χρονιά θα είναι καλή. Ενώ εάν είναι στη θέση τους, τότε πιστεύουν θα συμβεί το αντίθετο. Συνεχίζουμε με θύματα της Πελοποννήσου και κυρίως τα Χριστόψωμα. Τα χριστόψωμα, τα κεράσματα, τα λαλάγια, το τσιγαρισμένο χοιρινό κρέας, το πάτημα της πέτρας καθώς και τα φαγητά στην κρίνη για τις μοίρες είναι μερικά από τα έθιμα της περίοδου του Χριστουγέννων που τηρούνται σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου και της Αιτωλοακαρνανίας. Στη Μάνη, οι οικογένειες ψήνουν στο φούρνο του σπιτιού τα χριστόψωμα, τα οποία κόβει ο οικοδεσπότης ανήμερα τα Χριστούγεννα, αφού πρώτα ευχηθεί χρόνια πολλά. Επίσης, σε πολλά σπίτια ζυμώνουν και τηγανίζουν τα μανιάτικα λαλάγια. Μάλιστα, η πρώτη τηγανίδα είναι πάντα μεγάλη. Έχει ένα σταυρό και είναι του Χριστού. Στο Θεόκιστο της Αρκαδίας αναβιώνει τη δεύτερη ημέρα του Χριστουγέννων το έθιμο του παστού και της τσιγαρίδας. Συγκεκριμένα, κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώνονται όλοι μαζί και τρώνε παρέα, χορεύουν και τραγουδούν. Το έθιμο της τσιγαρίδας, τηρείται την ίδια μέρα και στην περιοχή του Ξηρομέρου της Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα, το τσιγάρισμα του χοιρινού κρέατος ήταν η παραδοσιακή μέθοδος που χρησιμοποιούσαν οι οικογένειες ώστε να διατηρούν το κρέας στη χειμερινή περίοδο.
Αυτά ήταν τα έθιμά μας, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσαν. Πολύ ωραία. Έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο? Όχι, πιστεύω έχουμε τελειώσει. Είπαμε όλα τα έθιμά μας, αυτά ήταν. Αυτά βρήκαμε. Υπάρχουν πολλά περισσότερα βέβαια, αλλά... Θέλουμε να σας πούμε κάποια τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι πιο παραδοσιακά. Και πιο σημαντικά. Και να μάθουμε και πράγματα από άλλες χώρες. Που επιστρέφουμε άλλη φορά. Γεια σας. Ήμασταν από το δεύτερο γυμνάσιο. Χαρλάου!